Διαδηλωτές αφήνουν μπροστά στη Βουλή της Κύπρου μαλλί ζώων και ακαθαρσίες. Μόνο αυτό το κούρεμα μπορούμε να ανεχθούμε, φωνάζουν. Η κατάσταση είναι τεταμένη. Απειλούν να μπουν στη Βουλή. Προτρέπω όλων των κόσμων να μπούμε μέσα αύριο και να γίνει κάτι που δεν ξαναγίνει. Βεβαίως. Εγώ ήμουν εχμάλωτος. Ελπίζω και δεν φοβούμαι ότι θα βρω χειρότερο. Εκτός αν υπάρχουν χειρότεροι μέσα από τους Τούρκους. Θα μπούμε μέσα. Ναι, και θα δικάσουμε. Θα ζητήσουμε ευθύνες. Εκατοντάδες εξαγριωμένοι Κύπροι συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη Βουλή και απέκλεισαν τον δρόμο. Δεν χρωστάει τίποτα ο λαός, φώναζαν. Αυτό που γίνεται είναι έγκλημα στην Κύπρο σήμερα. Είναι καθαρή αλητεία. Είναι αλητεία. Είναι ντροπή. Όχι! 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 Η ώρα είναι 5:25. Οι διαδηλωτές αποχωρούν από τη Βουλή και κατευθύνονται προς το Προεδρικό Μέγαρο. Η διαδήλωση συνεχίζεται. Οργισμένος, γανακτισμένος στα πάντα. Πιστεύω ότι τα πράγματα είναι τραγικά για την επαύριο. Οργισμένοι περισσότεροι Κύπριοι πολίτες ξεσπούν στην κάμερα του Αλφα. Μας κλέβουν τα λεφτά μας μέσα από την τσέπη. Κανονικά δεν πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί ύστερα θα συνεχίσει να πάρουν και το φυσικό αέριο, το κυπριακό, να μας εκβιάζουν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αντισταθούμε. Γίνεται ένας βιασμός μιας χώρας. Κατ' επέκταση είναι ένας βιασμός του ελληνισμού. Και αν ο Έλληνας δεν ξυπνήσει να καταλάβει ακριβώς το παιχνίδι που παίζεται εναντίον μας, δεν θα έχουμε αύριο. Το αύριο για τον ελληνισμό τελειώνει εδώ στην Κύπρο. Ό,τι βγάλαμε με τον ιδρώτα μιας ολόκληρης ζωής, τα χάνουμε, λέει ο κύριος Νίκος, 30 χρόνια έμπορος. Υπάρχει φως ότι ο καθένας τα υστερήματα που έβαλε εδώ και τόσα χρόνια, τα βλέπει κατά έναν τρόπο να χάνονται. Δεν υπάρχει Κύπριος που θα πει ότι δεν θυμώνει. Λόγω της ημέρας, οι περισσότεροι άφησαν την πόλη. Ο κύριος Βαγγέλης πήρε την οικογένειά του, λιγοστά τρόφιμα, αλλά και το ραδιόφωνο για να μαθαίνει τις εξελίξεις. Οι πολιτικοί φέρουν μεγάλη ευθύνη, μας λέει. Ποιος φταίει και τι αισθάνεστε γι' αυτό? Ποιος φταίει? Τούτο να το έβρουν οι μεγάλοι ποιος θέλει. Η Τρόικα μας γέλασε, η Ευρώπη μας καταπώντησε, χειρότερα από την Ελλάδα μας έκαμε και εμάς. Ελπίζουμε να βρούμε τρόπο να επιβιώσουμε. Καταστηματάρχες, έμποροι αλλά και επιχειρηματίες ξεκαθαρίζουν ότι αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, οι επιπτώσεις για την κυπριακή οικονομία αλλά και τις δουλειές τους θα είναι τεράστιες. Ακόμα και στο πιο κεντρικό σημείο της Λευκωσίας, όπου τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, η κίνηση είναι ελάχιστη. Περισσότεροι καταστηματάρχες ζητούν μετρητά και όχι κάρτες. Απ' την άλλη μεριά, οι Κύπροι δεν μπορούν να σηκώσουν χρήματα από τα ATM. Η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ σκύλας και χάριπτης, μας λένε. Απαιτούν άμεσα λύση, αφού οι περισσότεροι βρίσκονται σε κατάσταση πανικού. Δεν πιστεύω να έχουμε πελάτες. Δεν πιστεύω να έρθει κόσμο, διότι ο περισσότερος κόσμος έχει βγει έξω από την οικογένειά. Αλλά εντάξει, σχετικά με αυτά που γίνονται, πιστεύω ότι ο κόσμος θα λάβει τα μέτρα του. Και δεν θα βγαίνει έξω για αγορές. Την ίδια ώρα οι Κύπροι δεν ξέρουν τι χρήματα έχουν στις τράπεζες, πόσα θα τους κουρέψουν και τι θα τους μείνει. Τα περισσότερα ATM βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Όταν προσπαθήσαμε να πάρουμε χρήματα, βγήκε η εξής ένδειξη. Λυπούμαστε, η μηχανή αυτή είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Αλλά και σε άλλα μηχανήματα, όταν προσπαθήσαμε και καταφέραμε να βγάλουμε λεφτά, υπάρχει όριο. Πρέπει να κάτσουμε όλοι, να ενωθούμε και να βρούμε μια λύση λογική για την πατρίδα και για τον Κυπριακό. Αλλά και στα βενζινάδικα η κατάσταση έχει αλλάξει από το τελευταίο Σάββατο. Κανείς δεν μπορεί πλέον να γεμίσει το ρεζερβουάρ χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα. Μόνο μετρητά, λένε. Ή πληρώνει σε μετρητά ή μένει στο δρόμο. Η απογοήτευση κυριαρχεί. Μετά τον πανικό των τελευταίων ημερών, οι Κύπροι αναζητούν εσπευσμένα λύση. Φοβούνται όχι τόσο για τις καταθέσεις, αλλά για το μέλλον των παιδιών τους. Φοβηθήκατε, θυμώσατε? Θύμωσα και φοβήθηκα μαζί. Ήδη μεγαλοκαταθέτες από Ρωσία, Ουκρανία και Βέλγιο ζητούν άμεση ανάληψη καταθέσεων. Δεν υπάρχει αξιοπιστία, λένε. Δεν υπάρχει λόγος να επενδύουμε πλέον στην Κύπρο.